Καλησπέρα σας από το ένωση.gr, 22 Αυγούστου σήμερα και τα πάντα στην ΑΕΚ κινούνται γύρω από την πολύ σοβαρή πλέον πιθανότητα πώλησης του Πέτρου Μάνταλου στην Al Nassr από το Ντουμπάι. Η ομάδα από το Ντουμπάι προσφέρει κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ, αλλά νομίζω ότι το μεγάλο δέλεαρ είναι τα χρήματα που προσφέρει στον αρχηγό της ΑΕΚ, αυτό το περίπου 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για διετές συμβόλαιο, που νομίζω ότι αλλάζει όλη την ουσία της κουβέντας, διότι πρόκειται για μια τεράστια ευκαιρία για τον Πέτρο Μάνταλο, αρκεί να σκεφτούμε ότι ο Μάνταλος περίπου αμείβεται τώρα με 605.000, οπότε μιλάμε για υπερδιπλησιασμού των αποδοχών του και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλη ευκαιρία για τον ίδιο. Το deal δεν έχει ολοκληρωθεί. Αναμένουμε την τελική κίνηση της Al Nassr, αλλά νομίζω ότι και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν και από πλευρά ΑΕΚ, ότι σύντομα θα έρθει αυτή η πρόταση που θα φτάσει πάρα πολύ κοντά στα θέλω της ελληνικής ομάδας. Ωστόσο για την ΑΕΚ έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση και η κουβέντα για τον αντικαταστάτη και τον διάδοχο του αρχηγού της ΑΕΚ. Μια πολύ δύσκολη υπόθεση, μια απαιτητική υπόθεση που χρειάζεται αντανακλαστικά αλλά και ευέλικτες κινήσεις στην αγορά. Ηλία Ήβιτς και ΑΕΚ καλούνται να βρούνε αντικαταστάτη ενός ποδοσφαιριστή που είναι ο πλέον κομβικός για την ΑΕΚ την τελευταία εξαετία στον αγωνιστικό χώρο. Ο Μάνταλος ήταν ο παίχτης ο οποίος όχι απλά βοηθούσε στην λειτουργία της ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια, είτε στα καλά της είτε στα άσχημά της, αλλά ήταν ο πιο κομβικός ποδοσφαιριστής, από τα πόδια του περνούσαν τα πάντα και νομίζω ότι το γεγονός ότι έπαιζε βασικός με όλους τους προπονητές στην ΑΕΚ αλλά και στην εθνική ομάδα διώχνει κάθε αμφιβολία στο πρόσωπο του Πέτρου Μάνταλου, ο οποίος έχει ακούσει αρκετά και νομίζω εμπολείς πάρα πολύ άδικα. Ωστόσο μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που η ΑΕΚ σύντομα τον έχει φτάσει στα 30 χρόνια, έχει περάσει δύο πολύ σοβαρά χειρουργία και είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή η πρόταση κοντά στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ για να βοηθήσει και τον ποδοσφαιριστή να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αλλά και για την ίδια να πάει σε άλλο επίπεδο την παρουσία της στον αγωνιστικό χώρο αλλά και τον τρόπο ανάπτυξή της, διότι αναζητώντας έναν διαφορετικό ποδοσφαιριστή πλέον η ΑΕΚ θα πρέπει να δει και τον τρόπο που θέλει να αναπτύσσεται και τι χρειάζεται από τον αντικαταστάτη του Πέτρου Μάνταλου από εδώ και πέρα. Γι' αυτό και η γνώμη του Μάσιμο Καρέρα θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Είναι δύσκολη περίπτωση, δύσκολη υπόθεση μάλλον, να βρεις αντικαταστάτη του Μάνταλου και μάλιστα όταν ξεκινούν οι επίσημες υποχρεώσεις τόσο σύντομα, διότι μην ξεχνάμε ότι 12-13 Σεπτεμβρίου ξεκινάει το πρωτάθλημα και 25 η ΑΕΚ παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι σε μια χρονιά που η ΑΕΚ θέλει πάρα πολύ να βρίσκεται σε ευρωπαϊκούς ομίλους, ώστε να καταφέρει αυτό που δεν κατάφερε πέρσι και της έκανε αρκετά κακό στο οικονομικό κομμάτι. Από εκεί πέρα, το αυριανό φιλικό με τον Ατρόμητο στο Ολυμπιακό Στάδιο είναι ένα ενδιαφέρον 90 λεπτό για τον Μάσιμο Καρέρα, μια πρόβα τζενεράλε για τον τελικό του κυπέλλου με τον Ολυμπιακό και νομίζω ότι θα δούμε αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία από το 3-5-2 του Μάσιμο Καρέρα, ο οποίος φαίνεται ότι προκρίνει τον Λάτσι στην τριάδα των στόπερ. Ό,τι και να γίνει, θα τα πούμε πάλι ξανά από το ένωση.gr. Μέχρι τότε, καλό σας βράδυ.